Are you ready to be shocked? Γεια σας παιδιά από Gaming Explorers, είμαι ο Άκης και σήμερα θα αναλύσουμε, θα εξηγήσουμε περισσότερο στο The First Descendant πώς κάνεις τα invasions. Πάρα πολύ γκρινιάξαν όταν βγήκανε. Είναι η πρώτη σεζόν. Για το πού πρέπει να κάτσουν, πόση ώρα πρέπει να κάτσουν, αν θα πρέπει να τα πάρουν με τη σειρά. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Υπήρξε πάρα πολύ γκρινιά. Πολλοί παίχτες δηλαδή δυσανασχέτησαν. Δεν είναι τόσο όσο λένε. Λοιπόν, δύο πολύ καλοί χαρακτήρες για μένα που μπορείς να τους πάρεις και να βγάλεις εύκολα τα inventions αυτά είναι η Bunny, εδώ, το κουνελάκι μας, ή η Valby που χρησιμοποιεί το νερό. Όσοι έχετε παίξει το παιχνίδι, τη γνωρίζετε. Λοιπόν, καλό είναι να έχετε, λογικό να έχετε αναβαθμίσει τα όπλα σας. Όλα αυτά θα τα πούμε σε άλλα βίντεο που θα κάνω για το πώς έχω το όπλο μου, πώς έχω στημένο τον παίχτη μου και όχι μόνο το συγκεκριμένο, για αρκετούς χαρακτήρες. Και πάμε να δούμε τα innovations. Πάμε να μπούμε σε ένα. Δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα λένε. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Bunny είναι ένας χαρακτήρας του Final Fantasy που χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια για να δυναμώσει τα skill της, να τρέξει και να είναι. Έλα φουλάκι μου, ωραία. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Όταν έχει αυτά με τα χρώματα, αφού ανέβετε εδώ πάνω, κοιτάτε στην πόρτα τα χρώματα. Ροζ, μπλε, πορτοκαλί. Πορτοκαλί, ροζ, μπλε. Πορτοκαλί. I will show you the properties of the arcane stored within the weapon. Using your own arcane. Where are you going to go? My shield! Okay. Out of my way! Serious? Bleh. Αυτό ήταν. Και η πορτάνη. Δηλαδή στην ουσία καλό είναι να πρέπει να έχετε λίγο κινητικό. Να θυμάστε τα χρώματα, δεν παίζει ρόλο, δεν παίζει καθόλου ρόλο σε ποια σειρά θα κάτσετε στα χρώματα. Okay. Απλά να θυμάστε το χρώμα. Λοιπόν, ροζ, μπλε, άσπρο. Ροζ, μπλε, άσπρο. Μπλε. Και μου φαίνεται εδώ είναι σωστό άσπρο. Ωραία. Λοιπόν, καθώς κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, βγαίνουν κάποιοι εχθροί οι οποίοι έχουν πάνω τους ένα κόκκινο σημάδι. Αυτοί δεν θα πρέπει να κάτσουν σε κάποια από τις βάσεις, γιατί την σβήνουνε και σου κάνει refresh. Οπότε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, καθαρίστε το. Εδώ τώρα όταν έρχεται η φάση του boss, θα δείτε ότι έχει μπλε ασπίδα. Άλλες φορές έχει πορτοκαλί, άλλες φορές κόκκινο. Θα πρέπει να κάτσετε στο μπλε για να τους πάρει. You need to attack that device from above to penetrate the inversion energy.
καμπούμ. Αυτό ήταν. Και σε πολύ καλό χρόνο, χρυσό, για να πάρετε καλύτερα drops. Καλό όσο αφορά τα drops για να πάρετε την Hailey, την καινούργια παίχτρια που βάλανε, βοηθάει. Αλλά αυτό ήταν. Αυτό εδώ το βίντεο, αυτά είναι τα inventions, δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο, ανεβαίνετε ψηλά, κοιτάτε στην πόρτα το χρώμα και απλά στέκεστε στα tiles, στα συγκεκριμένα σημεία με το συγκεκριμένο χρώμα και προσέχουμε να μην έρθει ο τύπος με το κόκκινο και κάτσει πάνω σε κάποιο και το κάνει reset, οπότε θα σας αλλάξει τη σειρά. Όσο ανερχόμαστε στον boss, όσο πιο γρήγορα το σκοτώσετε, το καθαρίσετε, τόσο καλύτερα. Γιατί ξαναβγάζει καινούργιες ασπίδες. Βέβαια το συγκεκριμένο invention ήταν με χρώματα. Ωραία. Υπάρχει και ακόμα ένα άλλο που πρέπει να βρεις τη σειρά από χ, τρίγωνο, τετράγωνο. Αυτό είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Ακούγεται λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά δεν είναι τόσο πολύπλοκο. Όπως και αυτό εδώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είχε γίνει στην αρχή όταν βγήκαν αυτά. Πάρα πολύ γκρίνια. Anyway, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, για τα inventions στο The First Descendant. Άμα σας άρεσε, άμα έχετε ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα ακολουθήσουν πολλά βίντεο. Έχω παίξει αρκετά, ξέρω ακριβώς, έχω βρει ακριβώς βασικά που πρέπει να πας, τι πρέπει να κάνεις. Κάντε ένα follow, ένα like και... Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.